καταγγέλουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθεια που κάνει το τελευταίο διάστημα προκειμένου να καταργήσει τμήματα, να συγχωνεύσει τάξεις, να υποχρεώσει μαθητές να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, να μειώσει ή και να καταργήσει την παράλληλη στήριξη, τη βοήθεια σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα το γονεϊκό κίνημα, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές είναι στο πόδι. Βρισκόμαστε σήμερα έξω από την πρωτοβάθμια στην Ελευσίνα προκειμένου να διαδηλώσουμε, να συμπαρασταθούμε μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτό το κίνημα που θα μπει εμπόδιο, φραγμό στα σχέδια της κυβέρνησης να υλοποιήσει το τελευταίες οδηγίες της. Είναι γεγονός πως ό,τι είναι κόστος το πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Και για την κυβέρνηση είναι κόστος οι ανθρώπινες ζωές. Είναι κόστος η ποιότητα της παιδείας. Είναι κόστος η στήριξη των γονιών και των μαθητών. Λοιπόν, τους λέμε, δεν θα τους περάσει. Το ΚΚΕ έγκαιρα κατάθεσε και στο Κοινοβούλιο επίκαιρες ερωτήσεις προκειμένου να αποκαλύψει, προκειμένου να συγκρουστεί, προκειμένου να ξεσηκώσει το λαό απέναντι σε αυτή την πολιτική. Ένα τους λέμε, τα σχέδιά τους θα μείνουν στα χαρτιά. Οι αγώνες που θα ξεσπάσουν το επόμενο διάστημα στην εκπαιδευτική κοινότητα θα είναι τόσο μεγάλοι που θα στριμώξουν την κυβέρνηση να πάρει πίσω την οδηγία έκτρωμα που κατέθεσε μέσα στο καλοκαίρι. Επιβάλλεται εδώ και τώρα γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές ενωμένοι σαν μια γροθιά να τσακίσουν την κυβερνητική πολιτική. Να επιβάλλουν σήμερα σχολεία, αίθουσες με λιγότερους μαθητές που επιβάλλει η εξέλιξη και η τεχνολογία του 21ου αιώνα, με υποδομές, με παράλληλη στήριξη και βοήθεια σε όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη σήμερα. Εμείς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα όλο το επόμενο διάστημα, μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να απολαμβάνουν τα παιδιά μας, μέχρι να απολαμβάνει η εκπαιδευτική κοινότητα αυτό που πραγματικά της αρμόζει.